ειδήσεων και έπεται και άλλη μία, έτσι δεν είναι, με την κυρία Σαγελαροπούλου. Έπεται μια συνάντηση αύριο το πρωί στις 10. Ναι. Η οποία ήταν λίγο ξαφνική, για να πούμε την αλήθεια. Δηλαδή δεν είχε ανακοινωθεί μαζί με την συνάντηση των πολιτικών αρχηγών. Εγώ αυτή τη συνάντηση λίγο προσπαθώ να την ερμηνεύσω υπό ποια έννοια. Τα πολιτικά κόμματα αξίωναν από την κυβέρνηση ενημέρωση εν ώψη της άφιξης του Ερντογάν, γιατί σωστά. Ακούγονται και πάρα πολλά. Ναι. Η κυρία Σακελεροπούλου όμως εκ των προτέρων ενημερωθεί γιατί ακριβώς, ποια θα είναι η εθνική γραμμή, πώς θα πάμε στις διαπραγματεύσεις, στις συζητήσεις μάλλον, όχι διαπραγματεύσεις, μην προκαταλάβω. Αυτό είναι και το ερώτημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, το οποίο... μεγαλώνει, αν σκεφτεί κανείς ότι από το πρωί κανένας δεν έχει πει ότι το παραμικρό για αυτή τη συνάντηση. Επειδή ακούγεται ως να πω μαγιά να φτιάξουμε ένα κέικ... Όχι, σε καμία περίπτωση. Εδώ μιλάμε για ενημέρωση η οποία πάντα πρέπει να είναι, να το πω έτσι, στεγανή. Στεγανή πάντα. Με τα αγγλικά τι έχουμε πάθει. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να είναι στεγανή αυτή η ενημέρωση και καλώς είναι στεγανή. Δηλαδή, βεβαίως, δεν γίνεται με κάμερες, φώτα ή ξέρω εγώ στην Επιτροπή της Βουλής. Πάρα πολύ σωστά. Αλλά το στεγανή διαφέρει από το δεν είναι και τίποτα. Δηλαδή αυτό το οποίο αντιμετωπίσαμε εμείς οι δημοσιογράφοι δεν ήταν ότι παιδιά είναι μια ενημέρωση για την οποία δεν μπορούμε να σας πούμε. Ναι. Το οποίο είναι απολύτως σεβαστό και απολύτως κατανοητό. Ήτανε, σώπα, δεν ήταν τίποτα, δεν ήταν κάτι σοβαρό. Με βάση την ενημέρωση. Τώρα να μην κατηγορούμε αυτούς που ενημερώθηκαν. Όχι, άλλο λέω. Ναι. Δηλαδή μη ρίχνουμε το παλάκι σε αυτούς που ζήτησαν ενημέρωση για να ενημερωθούν και όχι, δεν φύγαν σοφότεροι ενδεχομένως, γιατί δεν ξέρουμε το βάθος της ενημέρωσης. Και όχι ενδεχομένως την κυβέρνηση που ξέρει πού ακριβώς στοχεύει σε σχέση με αυτή τη συνάντηση. Σαφέστατα. Απλά εγώ λέω τα γεγονότα ότι από το πρωί που ψάχνουμε να βρούμε. Επισήμως υπήρξε μια δήλωση του κ. Κασελάκη και μια δήλωση του προσώπου του ΚΚΕ, του κ. Μαρίνο. Ναι. Ήταν γενικές. Mm-hmm. Αλλά... Εννοείς ότι δεν συνέδεαν απόλυτα τα λεγόμενά τους. Ναι, το συνέδεαν, αλλά όχι απόλυτα με την ενημέρωση. Έτσι. Όλες οι πηγές είτε δεν βγαίναν, είτε λέγανε δεν ήταν και τίποτα. Mm-hmm. Δηλαδή το κατεβάζαν το θέμα πάρα πολύ. Και ξαφνικά έρχεται το ερώτημα που βάζεις. Ναι. Εφόσον δεν ήταν και τίποτα. Η κυρία Σακελαροπούλου, δηλαδή ποιος είναι ο λόγος. Η κυρία Σακελαροπούλου. Ναι. Το αυτό οποίο... ενδεχομένως να απαντηθεί. Μήπως την ενημερώσει. Ναι, το προκαταβολικά είναι το θέμα, φυσικά. Αυτό. Εννοείται ότι πρέπει να ενημερωθεί η πρόεδρος της Δημοκρατίας αμέσως μετά τη συνάντηση. Ο Ερντογάν θα δει και την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όχι, αυτό ξέρουμε. Από ό,τι ξέρουμε. Και αυτό είναι κατανοητό. Ναι. Δεν υπάρχει το πρόγραμμα. Ακόμα. Α, δεν υπάρχει επισήμως. Επισήμως δεν υπάρχει ακόμα. Έχει πρόγραμμα. Αλλάξει και τόσες φορές. Ο γενικός προγραμματισμός, έτσι. Αλλάξαμε πόλη, χρόνο, διάρκεια, τα πάντα όλα. Ναι, αλλάξαμε και σύνθεση. Έτσι, σωστά. Και λιγότερος κόσμος. Και λιγότερος κόσμος, από εκεί λίγο περισσότερος, γιατί έχουν λιγότερες αρμοδιότητες, είναι πιο σπασμένες οι αρμοδιότητες. Γιώργο, κάτσε εδώ μαζί μας για να κάνουμε μία σύνδεση μέσω Skype με τον κύριο Σέρμπο. Ο κύριο Σωτήρη Σέρμπο, έτσι, ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρατείο. Να του πούμε την καλησπέρα μας. Κύριε Σέρμπο, καλησπέρα. Για να προσπαθήσουμε να λύσουμε κάποιες απορίες. Καλώς σας βρίσκουμε. Καλησπέρα σας. Για βοηθήστε μας λιγάκι να καταλάβουμε. Καταρχήν, είναι μια επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου. Καζάν-καζάν ακούγαμε. Τρεις μέρες πριν το καζάν-καζάν ακούγαμε και την καρδιά την είναι στη Θεσσαλονίκη. Για κάντε μας μια αποκρυπτογράφηση του που βρισκόμαστε. Εντάξει, το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Νομίζω. Δημοσιογραφικά ασφαλώς ξέρετε έχει το ενδιαφέρον του, αλλά για μας τους αναλυτές πολλές φορές βλέπουμε ότι έχει σηκωθεί πολύ σκόνη για ένα θέμα, δεν αναφέρομαι στη θετική ατζέντα και τα μέτρα χαμηλής, τις συμφωνίες σε θέματα χαμηλής πολιτικής. Αυτό είναι εύκολο, αυτό είναι το καζάν-καζάν, τουλάχιστον να το πάρουμε από την ελληνική οπτική. Αλλά όσον αφορά τον πυρήνα των ελληνοτουρκικών, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν θεωρώ ότι θα αλλάξουν πολλά, αλλά για να μπορέσει κάποιος να δώσει μια απάντηση πάνω σε αυτό, και εδώ επιτρέψτε μου να πω και πάλι ότι
υπάρχει ένα μπέρδεμα πολλές φορές κοινής γνώμης. Και αυτό αντανακλά καμιά φορά και έλλειμμα εθνικής στρατηγικής και, και ένα έλλειμμα της κουλτούρας που απαιτείται. Δηλαδή, περάσαμε από μία περίοδο, τη θυμάστε κι εσείς, θα έλεγα ειδικά το καλοκαίρι, όπου το παράθυρο ευκαιρίας για πολλούς μπορεί να έφτανε ότι θα φτάσουμε και στην πηγή, δηλαδή να φτάσουμε στη Χάγη αυτή τη φορά. Και απ' την άλλη, μέχρι προσφάτως, πριν από μερικές μέρες, δηλώσεις και του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Σουμαρά, αλλά και άλλων, μεταξύ άλλων και συναδέλφων, ότι δεν είναι καθόλου καλή η συγκυρία και λόγω του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς, μήπως το ξαναβλέπαμε να μην γίνει καθόλου συνάντηση. Λοιπόν, αυτό το εκκρεμές, ξέρετε, δεν μπορεί να. Να κινείται από τη μία άκρη ως την άλλη. Έχετε δει και για αυτή την αντίφαση, κύριε καθηγητά, ήθελα να σας ρωτήσω. Γιατί το καλοκαίρι ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει κάποια... Είδαμε τον Πρωθυπουργό μάλλον να κάνει κάποια βήματα, να μιλάει για υποχωρήσεις. Η ελληνική πλευρά να αφήνει εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξει ένα συνυποσχετικό για τη Χάγη. Και τώρα βλέπουμε ότι έχουν καθίσει όλες οι συζητήσεις και μιλάμε για ζητήματα χαμηλής πολιτικής και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ναι. Όλα καλά είναι, αλλά είναι στο πλαίσιο αυτού του εκκρεμούς, δηλαδή εκεί που σπεύσαμε, είναι σαν να βάζουμε ένα φρένο. Με δύο λόγια, κύριε Σέρμπο, άλλο πράγμα να μιλάμε για το χαλβά και τον μπακλαβά και άλλο να μιλάμε για τη Χάγη. Έχει ανοίξει όλο αυτό το πράγμα. Επιτρέψτε μου να πω, εγώ είχα τοποθετηθεί και το καλοκαίρι αναλυτικά, γιατί ξέρετε, σε κάποια ζητήματα δεν αρκεί να είμαστε περιγραφικοί ή ενδεχομένως και ευσεβείς πόθες. Θα ήταν ευχής έργο να μπορούσαμε να πάμε στη Χάγη, με βάση τουλάχιστον όπως εμείς το προσδιορίζουμε. Αλλά ήταν απολύτως μη ρεαλιστικό. Για μια σειρά από λόγων, να αφήσετε τα, θα τα αναλύουμε άλλη φορά. Νομίζω αυτό που πρέπει να καταλάβουμε, και είναι κάτι που πολλές φορές λείπει από το δημόσιο διάλογο, είναι ότι για την Άγκυρα τα ελληνοτουρκικά, τα οποία προσέξτε, διαμερισματοποιούνται, ξεχωρίζουν από άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Με μια, επιτρέψτε μου τον όρο, σχετική επαναπροσέγγιση που κάνει με τη Δύση μετά το σεισμό, κυρίως διότι η οικονομία της έχει πολύ μεγάλες ανάγκες, το τονίζω αυτό πάρα πολύ, αλλά και κάποια ανταλλάγματα που εξακολουθεί να έχει με το συναλλακτικό τρόπο που διαπραγματεύεται η Τουρκία από το δυτικό σύστημα ασφαλείας. Εκεί κουμπώνει και η Ελλάδα έως Δύση. Πρακτικά σημαίνει ότι σηκώνει χειρόφρενο, κάνει μια τακτική αναδίπλωση. Ασφαλώς όλα αυτά είναι, ξέρετε, θετικά. Είναι προτιμότερο αυτό που συμβαίνει τώρα από εκεί που βρισκόμασταν επί του πεδίου σε θάλασσα και αέρα. Αλλά δεν υπάρχει καμία αλλαγή στρατηγικής. Θα σας έλεγα, δεν είναι καν προτεραιότητα. Κάτι επιπλέον, η Τουρκία απευθύνεται και σε ένα δυτικό ακροατήριο. Στην Αμερική, στην Ευρώπη, εκεί υπάρχει σειρά ζητημάτων που την ενδιαφέρουν. Άρα ήταν υποχρεωμένη, προσέξτε, δεν το επέλεξε συνειδητά, της επιβλήθηκε αυτή η αλλαγή, ότι δεν είναι προς συμφέρον της να συντηρήσει αυτή την ένταση, αν θέλετε, με την Ελλάδα. Και αν δείτε τους τρεις πυλώνες της ελληνοτουρκικής προσέγγισης αυτής της φάσης, για μένα τα μπακέρα είναι στον πολιτικό διάλογο. Νομίζω θα συμφωνήσετε κι εσείς, των αρμόδιων υφυπουργών. Εκεί δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Θα μπορούσα να σας πω ότι αυτό που άλλαξε, δεν το συζητήσαμε πολύ, είναι ότι κλείσαμε στο χρονοτούλογο τις διερευνητικές, που κατά την ταπεινή μου άποψη είχαν κλείσει τον κύκλο τους. Εγώ πιστεύω μετά από 60 γύρους, οι διαπραγματευτές, ξέρετε, λίγο πίνανε καφέ, λέγαν τα νέα τους, δεν είχαν και κάτι να προσθέσουν, τα έχουν εξαντλήσει άλλα. Και πάμε τώρα σε μια διαδικασία πολύ περισσότερο πολιτική, άρα εδώ θέλει προσοχή και από την πλευρά μας, διότι είναι άνευ όρων και προϋποθέσεων. Άρα κύριε Σέρμπο, να τα θέσει όλα τα ζητήματα. Πριν πάμε στα επόμενα, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι για την Τουρκία αυτή τη στιγμή υπάρχει εργαλειοποίηση της Ελλάδας για να μπορέσει να ξαναβρει μια διέξοδο προς τη Δύση. Δηλαδή από εκεί πέρα που μας απειλούσε, θα έρθει βράδυ, θα, και δεν έχει αναιρέσει τίποτα σε σχέση με τις γαλάζιες πατρίδες, τα ξέρετε καλύτερα από εμάς, ξαφνικά εμφανίζεται ως ένας συνομιλητής, ο οποίος λέει δεν πειράζει και να μιλάμε. Και καζάν-καζάν, win-win, δεν ξέρω πώς ακριβώς μπορεί κανείς να το μεταφράσει αυτό το καζάν-καζάν. Εμάς μας συμφέρει να γινόμαστε το σκαλοπάτι πάνω στο οποίο πατάνε για να πάνε προς τη Δύση? Ναι, θα σας απαντήσω σε αυτό. Η κάθε πλευρά, κύριε Χουδαλάκη, νομίζω θεωρώ ότι κάτι έχει να κερδίσει. Η Τουρκία, επαναλαμβάνω, είναι πολύ συναλλακτική. Θα έλεγα είναι σκληρά συναλλακτική γενικότερα προς τη Δύση. Δείτε το παράδειγμα της Σουηδίας. Έτσι, θέτω μόνο ένα από τα πρώτα που... Για την Ελλάδα, πρώτο θεωρούμε ότι κερδίζουμε χρόνο, υπό την έννοια ότι όλη αυτή
η ένταση με τις ενόπλες δυνάμεις, η καταπώνηση, ότι πρέπει να ανοίξουμε τα ραντάρ μας. Δηλαδή, δεν εξαντλείται η εξωτερική πολιτική στην Τουρκία και θα σας έλεγα αντιμετωπίζεται πολύ καλύτερα μέσω άλλων και πρωτοβουλειών που είναι συμπληρωματικές της εθνικής άμυνας. Ένα. Και δεύτερον, να σας πω κάτι λίγο περισσότερο υποψιασμένο. Πολλοί δυτικοί, και εδώ βέβαια υπάρχουν διάφορες παρανοήσεις, σου λένε έχουμε πόλεμο στην Ουκρανία, θέλουμε μια ειρήνη σε αυτή τη φάση, τουλάχιστον το μη πόλεμο, όχι εντάσεις στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Κουβεντιάστε λίγο. Ακόμα κάνει ένας διάλογος για το διάλογο με κάτι παραπάνω, το κάνετε λίγο και δημιουργικό όλο αυτό το ευχάριστο διάλειμμα με τη θετική ατζέντα. Θέλουμε όμως να έχουμε και εμείς ένα πρόσωπο, διότι όταν θα έρθει η ώρα του λογαριασμού, το blame game που λέμε, της απόδοσης ευθυνών, δεν θέλουμε η Τουρκία να πάει και ένα χρόνημα, εμείς τους προσκαλέσαμε, τους κάναμε, τους ράνουμε, αυτοί δεν ανταποκρίνονται. Ίσα-ίσα, ναι, αν η Τουρκία εκ νέου δεν αλλάζει μυαλά και τα βάζει τα θέματα, έχεις και εσύ κάτι να πεις, ότι κοίτα, εγώ κάνω μια προσπάθεια εκλογήκευσης αυτής της χώρας εκ νέου, να της δείξω έναν άλλο δρόμο, δεν μπορώ φυσικά να της το επιβάλλω, αλλά δεν αλλάζουν μυαλά. Παραμένει μια αναθεωρητική δύναμη. Οπότε ελάτε εδώ πέρα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για την επόμενη μέρα. Όταν αυτό όμως πόσες δεκαετίες πρέπει να το αποδεικνύουμε, κύριε Σέρμπο? Δεν μπορεί, δηλαδή, ξέρετε, να έχει συνέχεια αυτές τις κινήσεις δεν κάνουμε, της μεγαθυμίας. Ναι, δηλαδή θέλουμε την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά τη γνώμη μου ορθώς τη θέλουμε. Δεν ζητάμε κυρώσεις για την Τουρκία, γιατί κατά τη γνώμη μας δεν έχουν αντίκτυπο οι κυρώσεις, αλλά η απειλή των κυρώσεων, γιατί το έχουμε ακούσει και αυτό. Κάνουμε πίσω σε ό,τι αφορά τους αμυντικούς εξοπλισμούς σε σχέση με την Τουρκία. Δείχνουμε, κάνουμε χειρονομίες καλής θέλησης, αλλά ως πότε? Ενώ πόσα χρόνια έχω εγώ, όσο χρόνια είμαι στη δημοσιογραφία αλλά και πιο πριν, ακούω τις ελληνικές κυβερνήσεις και τους Έλληνες πολιτικούς ηγέτες να προσπαθούν να τα βρουν με τους γειτονές μας, αλλά δεν βλέπουμε βήματα προόδου επί της ουσίας. Πολύ σύντομα στην απάντησή σας. Εδώ αναφέρεστε σε μια άλλη αρχιτεκτονική στο σχεδιασμό. Γιατί ξέρετε, στην εξωτερική πολιτική υπάρχει ο σχεδιασμός, υπάρχει και διαχείριση. Επιτρέψτε μου να πω, αυτή είναι η άποψή μου, ότι τα ελληνοτουρκικά, τουλάχιστον εν καιρό ειρήνης, δεν πρόκειται να επιληθούν σε ένα διμερές τραπέζι διαπραγμάτευσης, διότι η Τουρκία σε αυτό το τραπέζι αντιλαμβάνεται εμάς ως μικρούς και εκείνη ως μεγάλη. Γι' αυτό και τη βλέπετε, την ακούτε συχνά πυκνά να λέει: βγάλτε Αμερικανούς, βγάλτε Ευρωπαίους, ελάτε εδώ πέρα να βρούμε μία λύση. Άρα, αυτό που προτείνεται, κυρία Κεχαγιά, και προσέξτε, εγώ έχω μία διαφορετική οπτική στο σκέλος των ευρωτουρκικών. Θεωρώ ότι εδώ και πολλά χρόνια, πρωτίστως η Ευρώπη, γιατί αυτό θα πουλήσει την Ελλάδα, αλλά έστω και την ίστατη ώρα έπρεπε η Ελλάδα να την πάρει αυτή την πρωτοβουλία. Η προοπτική της πλήρους ένταξης έχει τεθεί για μια σειρά από λόγους στο χροντούλα από της ιστορίας. Η Ελλάδα έπρεπε να είναι από τους βασικούς πρωταγωνιστές σε ένα δύσκολο ενδοκινητικό τραπέζι διαπραγμάτευσης, να πάμε σε μια νέου τύπου σχέση, ειδική σχέση στο πλαίσιο του συνεργατικού ρεαλισμού με την Τουρκία. Και εκεί να καταφέρει να κουμπώσει και δικά μας ζητήματα. Δεν αναφέρομαι σε ένα Ελσίνκι 2, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Αυτό όμως που θέλω να πω, ότι ακόμα και αυτά έστω κάτι παραπάνω με την Τουρκία, δεν θα το πετύχουμε με αυτή τη μεθοδολογία. Θα το πετύχουμε μαζί με τη Δύση σε ένα ευρύτερο πακέτο. Σε διαφορετική περίπτωση, τώρα έχουμε μία ακόμα στάση, ένα, αν θέλετε, γύρο που τρέξαμε, παρόλο που οφείλω να υπογραμμίσω ότι στο σκέλος της εσωτερικής εξισορρόπησης έχουν γίνει πολλά. Να θυμίσω την περίοδο 1998-2018, σε 20 χρόνια, η Τουρκία τετραπλασίασε το ΑΕΠ της. Μεταξύ άλλων, συσσόρευσε και μια κρίσιμη μάζα εθνικού πλούτου για όλο αυτό που ακούτε, εγχώρια αμυντική βιομηχανία και φιλοδοξίες που έχει. Γνωρίζετε βέβαια τι πέρασε η Ελλάδα, έτσι, ειδικά την προηγούμενη δεκαετία και το που βρισκόμαστε. Μέσα από τα μνημόνια. Άρα πραγματικά εδώ, αν θέλουμε να πάμε για το κάτι παραπάνω, τουλάχιστον να κάνουμε την προσπάθεια, θεωρώ ότι δεν είναι καλή συγκυρία. Για ποιο λόγο? Με ανοιχτό το πόλεμο στην Ουκρανία, δεν σας λέω καν με τη Μέση Ανατολή, ξέρετε, πολλά μεγάλα κομμάτια του ΠΑΖ δεν έχουν μπει στη θέση τους. Οπότε κανείς δεν περιμένει σε αυτή τη φάση ότι μπορεί να υπάρχει μια διευθέτηση των ελληνικών. Τίποτα παραπάνω από το να εξασφαλιστούν ήρεμα νερά για μια σειρά διαστήματα. Συμφωνώ μαζί σας όσον αφορά το ζήτημα των ανταλλαγμάτων. Εδώ νομίζω είναι ίσως δικιά μου οπτική, δεν ξέρω αν αυτό είναι οπτική της κυβέρνησης, να υπάρχει και ένα καλό πρόσωπο προς τη Δύση, αν καταρρεύσει ο πολιτικός διάλογος, να έχουμε να πούμε κάτι. Και κυρίως αυτό όμως και πάλι εξαρτάται από την Τουρκία. Αν αυτό που θέλουμε να χτίσουμε με τη θετική ατζέντα, αν θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μαξιλαράκι, μια δικλίδα ασφαλείας, για να μην ξαναγυρίσουμε εκεί που βρισκόμασταν. Όμως είμαστε πάρα πολύ μακριά από το να νομίζουν κάποιοι, ίσα ίσα θα σας έλεγα, η Τουρκία αυτή τη στιγμή, ξέρετε τι περιμένει, επειδή μίλησε για τη Δύση.
Θα σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα. Περιμένει τι θα γίνει στις κρίσιμες αμερικανικές προεδρικές εκλογές τον Νοέμβριο του 23. Και δεν το περιμένει με την Τουρκία, το περιμένει και άλλες. Του 23 ή του 24. Του 24. Του 24, τη επόμενη χρονιά. Δικό μου λάθος. Σε ένα χρόνο δηλαδή, από τώρα. Δηλαδή μια δεύτερη θητεία Ντόναλντ Τραμπ, για να το πω έτσι πολύ απλά, που γενικότερα ελπίζει σε αυτό τον κόσμο αυταρχιστές. Προτιμούσαν ένα συναλλακτικό μοντέλο και όλο αυτό το έλλειμμα της αξιοπιστίας. Γεωργία, έχεις κάποια ερώτηση? Ο σχεδιασμός δεν είναι αυτός, ούτε ο Χακάν Φιντάν είναι ο Υπουργός Εξωτερικών που επιλέχθηκε την επίλυση των, των ελληνοτουρκικών. Άρα τα μάτια μας ανοιχτά στη μεγάλη κύριε καθηγητά, εικόνα της περιφερειακής και τι αντίκτυπο έχουν στα μια δικά. Τελευταία ερώτηση, γιατί μας έχουν ενημερώσει ότι θα πρέπει να σας απελευθερώσουμε. Την παρέμβαση Σαμαρά, που δεν εκφράζει μόνο τον εαυτό του, τη θεωρείτε χρήσιμη? Κοιτάξτε, ο κύριος Σαμαράς, πέρα από πρώην πρωθυπουργός, έχει διαχειριστεί αυτά τα ζητήματα. Σας ενημερώνω βέβαια υπό άλλες συνθήκες, όντως προ-τουρκολιβικού μνημονίου, αλλά δεν είμαι βέβαιος πως δεν υπήρχαν προκλήσεις και τότε από την πλευρά της Άγκυρας. Είχαμε δύο συνεδριάσεις του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας. Μία με Ερντογάν και μία με Νταβούτογλου, αν θυμάμαι καλά. Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν ότι, ξέρετε, δεν πρέπει να μιλάς με την Τουρκία επειδή η Τουρκία σε αυτή τη φάση έχει κάνει μια άλλη επιλογή στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, διότι θεωρώ ότι τα κράτη αποφασίζουμε με βάση το σκληρό της εθνικών συμφέρον. Είμαστε η Αθήνα, δεν είμαστε η Άγκυρα, δεν είμαστε η Ουάσιγκτον, είμαστε το Τελαβίβ, δεν είμαστε το Κάιρο. Πρέπει όμως, κύριε Χουδαλάκη, να είναι πολύ καθαρό ποια είναι, αν θέλετε, η εθνική στρατηγική. Και νομίζω ότι καλλιεργήθηκαν υπέρμετρες προσδοκίες αρχικά και τώρα, επειδή αυτές οι προσδοκίες βλέπουμε ότι δεν πρόκειται να βγουν, αλλά δεν θα βγαίναν ούτως ή άλλως. Κακώς αυτή ήταν βάση με την ερώτηση ήταν αν ήταν χρήσιμη πάντως. Τώρα πάμε στο άλλο άκρο. Κύριε καθηγητά, συγγνώμη. Λέτε και το επαναλάβατε αρκετές φορές ότι καλλιεργήθηκαν προσδοκίες. Δεν καλλιεργήθηκαν από τον τύπο οι προσδοκίες. Δεν ξύπνησε ένα πρωί η δημοσιογραφική πανεθά. Θέλω αυτό ή φαντάζομαι εκείνο. Έτσι, πληροφορίες υπήρχαν και στις δύο πλευρές. Δεν το δημιουργήσαμε εμείς. Ερχόμαστε και το κρίνουμε σήμερα. Η κυβέρνηση το ανέβαζε. Και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Ναι, αλλά είπατε και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή, ακούσατε καμιά φορά την Άγκυρα να μιλάει για προσφυγή στη Χάγη, εκτός αν εννοούμε εφόλης της ύλης προσφυγή, έτσι, με γκρίζες ζώνες, εθνική κυριαρχία, τα πάντα όλα. Επιτρέψτε μου, επειδή το κάνω αρκετά χρόνια και μπορεί να ξέρω λίγα πράγματα, όχι πολλά, αλλά λίγα σίγουρα γνωρίζω. Το θέμα Χάγη τώρα έχει τεθεί. Τώρα τέθηκε, από τον Πρωθυπουργό έχει τεθεί. Και έχει τεθεί και on the record και off the record σε συνεντεύξεις του. Και όλα αυτά και μετά το Βίλνιους. Να σας πω το εξής. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Στην τελευταία του επίσκεψη στο Βερολίνο, επειδή άκουσα την τοποθέτησή του, στα αγγλικά ανέφερε τον όρο Managing Our Disputes. Αυτό θα μπορούσα να το ερμηνεύσω, προσέξτε, να διαχειριστούμε τις διαφωνίες μας. Προσέξτε, η διαχείριση είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την πιθανή επίλυση των ελληνικών σχέσεων. Δεν θα αλλάξουν πολλά, εκτός αν κάποια από τις δύο πλευρές είχε μια μεγάλη μετακίνηση από τις θέσεις της. Νομίζω ότι δεν θα το κάνει αυτό ούτε η Αθήνα, ούτε η Άγκυρα. Αλλά δεν είμαι ο κατάλληλος να σας απαντήσω. Απλώς αυτές οι προσδοκίες που ανεβαίνουν και πέφτουν μπερδεύουν την κοινή γνώμη και την ίδια στιγμή υπάρχει ένα κομμάτι της κοινής γνώμης που ανησυχεί μήπως η Ελλάδα κάτι δώσει, μήπως η Ελλάδα πει σε ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης κάτι. Αντιλαμβάνεστε νομίζω όλο τίλο. Εδώ είναι και η θυμική προσέγγιση των ελληνοτουρκικών, η οποία βέβαια κατά καιρούς εργαλειοποιείται κιόλας και έχει εργαλειοποιηθεί από το πολιτικό σύστημα. Δεν είμαι οπαδός της ακινησίας, να σας πω για τον πολύ απλό λόγο. Η Τουρκία είναι μια αναθεωρητική δύναμη, αλλά πολλές φορές η δική μας ακινησία έριξε επιπλέον νερό στο μήλο του τουρκικού μαξιμαλισμού και το πώς, αν θέλετε, έχει κινηθεί. Επαναλαμβάνω όμως ότι οι προσδοκίες για τη Χάγη ήταν απολύτως ανεδαφικές, υπό την έννοια ήταν περιγραφικές. Άρα κακώς καλλιεργήθηκαν από την νομίζω κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη. Θα σας αφήσω, κύριε καθηγητά. Εδώ είμαστε βεβαίως και θα τα πούμε, διότι επίκειται η επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την Πέμπτη. Και θα έχουμε τη δυνατότητα, αν και εσείς είστε πρόθυμος, να τα πούμε την ερχόμενη Παρασκευή σε μία εβδομάδα από τώρα. Πολύ. Καλή συνέχεια. Πρέπει να σου πω ότι τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, υπάρχουν πολλοί που παρακολουθούν με εξαιρετικά κριτικό, να μην πω με αγωνία, με κριτικό μάτι την επίσκεψη και θα τοποθετηθούν
Ακριβώς την επόμενη μέρα. Ακριβώς την επόμενη μέρα και όσο μπορούμε θα μεταφέρουμε τις απόψεις τους ή θα τους φιλοξενήσουμε. Επειδή έχουμε πάρει και εμείς Καναδία να μιλήσουν και έχουν πει μετά την 8η Δεκεμβρίου. Μετά την 8η. 7η, 8η. Γιώργο, κάποιο σχόλιο. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Αυτό δεν σημαίνει ότι διαφωνούμε με τον καθηγητή, αλλά ότι η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όταν μιλάς για υποχωρήσεις και θυμόμαστε όλοι τι. Και συζήτηση και προκάλεσε και αυτή η συνέντευξη. Και υποχωρήσεις και 6 μίλια. Ναι. Αυτά είναι τα σύνορά μας τώρα, Γεραπετρίτη, στη Βουλή. 3 φορές. Είδαμε έφνης μέσα στο καλοκαίρι να γίνεται μία επιτάχυνση προς την πλευρά της Χάγης. Ναι. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μία επιβράδυνση. Ή τουλάχιστον αυτό διαρρέουν. Αυτό ακριβώς. Αφήνει να διαρρέξει. Θα πρότεινα το εξής. Για όσους πραγματικά ενδιαφέρονται. Να πάρουν την τρίτη έκδοση του συμπληρωμένου βιβλίου που έχει βγάλει ο Πρόκοπης ο Παυλόπουλος, που αναφέρονται οι εθνικές μας θέσεις. Όχι οι θέσεις του. Οι εθνικές του κάθε κόμματος. Οι εθνικές θέσεις, η εθνική γραμμή. Της Ελλάδας. Ναι. Και είναι, πώς να πω τώρα, είναι σαν να, αν θες να δώσεις ένα μάθημα στο πανεπιστήμιο ή ξέρω, να πατήσεις να κάνεις μια διατριβή ή κάτι άλλο, είναι μια χαρούλα. Τα διαβάζεις και καταλαβαίνεις αν τα 6 μίλια, για παράδειγμα, είναι η εθνική μας θέση ή είναι αλλαγή θέσης. Αυτό. Εντάξει. Έκανα όλο τον πρόλογο. Έκανα όλο τον πρόλογο ακριβώς γιατί εδώ μιλάμε για πολύ σοβαρά πράγματα στα οποία δεν είναι ότι θα πει ο Τσακίρης ή η Χαγιά ο Κουδαλάκης. Οι εθνικές θέσεις είναι διαμορφωμένες και με συμβούλια πολιτικών αρχηγών και έχουν διαμορφωθεί μέσα στον χρόνο μετά από και μια σειρά κρίσεων. Η πιο μεγάλη ήταν τα Ήμια. Έτσι. Ναι. Και καλά κάνεις και το θυμίζεις. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Γιώργο Τσακίρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ. Και νομίζω, ότι... και νομίζω ότι ήρθε η ώρα, περίμενε λίγο εκεί. Να έρθει η Έλλη Τριανταφύλου κοντά μας. Έλα, Έλλη μας. Είναι η ώρα της Έλλης. Βέβαια. Ωραία. Είναι η ώρα που χαιρόμαστε. Είναι η ώρα, πάρα λοιπόν. Πολύ. Να έρθει. Γεια σας, κυρία Τριανταφύλου.